Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εδώ είμαι. Mm-hmm. Εγώ είμαι λίγο μικρότερος. Είμαι 22 χρονών. Χθες μπήκα με τον ντου. Μπράβο. Για πες. Μπράβο, ρε φίλε μου, πήρες. Μπράβο. Ναι. Γιατί οι άλλοι κάνουν τα παγόνια. Για πες. Λοιπόν, εγώ καταρχάς, εντάξει, ξέρω ότι αυτό μπορεί να μείνει σωστό και τα λοιπά, αλλά είπες ότι όποιος το έκανε, ας πούμε, να βγει να το πει. Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Και εγώ βγήκα μόνο και μόνο για να βοηθήσω. Το ξέρω, για μια τέτοια περίπτωση ήθελα. Γιατί, εντάξει, για πες λίγο, γιατί το έκανες. Λοιπόν, γιατί το κάνεις, μόνο. Δεν το κάνω συχνά, το έχω κάνει κάποιες ελάχιστες φορές. Το κάνω γιατί συγκεκριμένα χθες δεν βρήκα εισιτήριο. Είχαν εξαντλήσει εισιτήρια για τη σειρά 4. Αλλά ήθελα παρόλα αυτά πολύ να βρεθώ στο γήπεδο. Ναι. Τώρα... Και πώς μπήκες δηλαδή, για πες, πώς έγινε και μπήκες. Ναι, θα σας πω. Φυσικά δεν είμαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσω βία ή οτιδήποτε άλλο ή να διακινδυνεύσω τη ζωή μου όπως έκανα κάποια παιδιά χθες. Δεν ξέρω αν σας έχουν αναφέρει. Πολλά παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους ανεβαίνουν σε 4 και 5 μέτρα ύψος. Ναι. Για να σκαρφαλώσουν από πάνω. Για και να επειδή από πάνω... Στην 4 λες τώρα, έτσι. Ναι, στην 4, για την 4 μιλάμε. Mm-hmm. Και επειδή από πάνω έχει μπει σίτα, χθες κάποιοι ξερίζωσαν αυτές τις σίτες. Οι οποίες σίτες λίγιζαν και μετά ξαναεπέστρεφαν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Με κίνδυνο να τα κόψουν, να τα τραυματίσουν, πάρα πολύ κίνδυνοι. Ο μεγαλύτερος βέβαια κίνδυνος υπήρξε όταν έγινε το ντου. Δεν ξέρω πώς έσπασε η πόρτα, πώς άνοιξε, δεν τα ξέρω αυτά. Εσύ πώς μπήκες. Εγώ με το που φωνάζουν το ντου, αυτό το ντου το κλασικό, ναι. Υπάρχει μια τεράστια ροή, γύρω στα 3.000 άτομα από ό,τι υπολόγισα, τα οποία θέλω να περάσουν από μια είσοδο, 60 εκατοστά είναι το πλάτος της εισόδου, δεν ξέρω, μπορεί να είναι 60-70 το πολύ. Πες ένα μέτρο. Θέλω να περάσω... Ναι, όχι, ένα μέτρο δεν είναι με τίποτα. Είναι πολύ μικρή η πόρτα για αυτούς που... Και εσείς σίγουρα θα ξέρετε. Δηλαδή, αν στραβοπατήσει κάποιος, θα έχουμε θέματα, έτσι. Έχει τελειώσει, ναι. Εγώ άκουγα κραυγές αγωνίας. Θα πεθάνουμε, θα πνιγούμε. Άκουγα τέτοια πράγματα. Μικρά παιδιά. Και υπήρχε αυτός ο πανικός. Εγώ εκεί το εξηγώ. Υπήρχε ο πανικός ότι κάποια στιγμή θα βγουν 2-3 άσβερκοι και θα σταματήσουν τη ροή. Και αυτοί που θα μπουν γρήγορα θα είναι τυχεροί. Και εμείς που δεν θα μπούμε, δεν θα προλάβουμε. Δεν θα εκμεταλλευτούμε της ευκαιρίας. Ενώ η πόρτα που έσπασε επέτρεψε μετά να μπουν πάρα πολλά άτομα. Μιλάμε για τεράστια. Και όλοι αυτοί σμπρώχνανε. Ναι. Σμπρώχναν πολύ δυνατά. Ο πίσω έσπρωχνε το μπροστά, ο μπροστά το πίσω. Έτσι γίνεται, ναι. Έτσι γίνεται. Ναι, υπήρχε τεράστιο σμπρόξιμο. Και πραγματικά εγώ. Εντάξει, εγώ δεν κινδύνευσα, ήμουν λίγο πιο προσεκτικός, αλλά. Υπήρχαν άτομα χθες που κινδύνευσαν. Εσύ δηλαδή όταν δεν βρήκες εισιτήριο δεν απογοητεύτηκες. Είπες ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπω. Κοιτάξτε, εγώ έχω 7 διαφορετικούς τρόπους για να μπαίνω στο γήπεδο. Για πες λίγο τους τρεις. Λοιπόν, ναι, δεν θα τους πω όλους. Ο ένας ήταν, ναι, και αυτός είπα, τους τρεις, ούτε καν τους μισούς, ναι. Ναι, ο ένας είναι αυτός, με τον ντου. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο κλασικός στα 2-2, ο οποίος στα μικρά μάτς είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. 2-2 τι εννοείς. Το 2-2 με κάποιον φίλο που έχει εισιτήριο, με κάποιον που βρίσκεις εκεί πέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν υπάρχει κάποιος στην πόρτα να σου πει τι κάνεις, ρε φίλε, εσύ που πας σε ένα εισιτήριο. Εντάξει, άμα είσαι πρωτάρη, θα ψαρώσεις με αυτό το πράγμα και θα φύγεις. Αλλά συνήθως λες, εντάξει, έλα να μπούμε αυτό. Εντάξει, και εγώ πάω και πάω, είμαι. Ήρθα... Ναι. Ναι, ήρθα από Καβάλα, ήρθα από Δράμα, ήρθα από Αθήνα, λες κανένα τέτοιο. Όσο πιο μακριά λες, τόσο καλύτερα, ε. Βέβαια. Για πες, ο τρίτος τρόπος. Ναι, τώρα ποιο να πω. Ο τρίτος τρόπος. Ήταν ένας τρόπος, ο οποίος το χρησιμοποιούσαμε παλιά όταν δεν ήταν τόσο μεγάλη έτσι, η φύλαξη, τώρα έχει λίγο δυσκολέψει αυτός ο τρόπος. Ναι. Είναι από τα επίσημα, από δίπλα, υπάρχει μια πόρτα η οποία άνοιγε και μπορούσες να σκαρφαλώσεις από εκεί πέρα και να μπεις, όχι απλώς να δεις παιχνίδι, να δεις από 1-2-3 δηλαδή, δωρεάν. Από δίπλα από τα επίσημα υπάρχει μια μεγάλη καγκελόπορτα η οποία άνοιγε. Τώρα βέβαια ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια είναι αρκετά δύσκολο αυτό γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός security εκεί πέρα, αλλά γενικά γινόταν εύκολα. Ναι. Δεν είσαι από αυτούς που σκαρφαλώνουν δηλαδή. Όχι. Δεν το έχεις το σκαρφάλωμα. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι πάω καλά, δεν θα διακινδυνεύσω. Είναι και 4-5 μέτρα ύψος. Δεν ξέρω αν πέσει από εκεί πέρα, αν θα μπορέσει κάποιος να βρίσκεται από κάτω να σε πιάσει. Δεν ξέρω. Ξέρετε πως είναι πολύ ψηλά εκεί πέρα. Και εγώ πραγματικά με αυτά τα παιδιά που ανεβαίνουν, σφίγγομαι κάθε φορά που κάποιος ανεβαίνει. Ναι. Άρα εκεί λες ότι αν δεν βρω εισιτήριο πάω απ' έξω γιατί σίγουρα θα γίνει ένα ντου και θα μπούμε. Ντου θα γίνει στα μεγάλα μάτια, ναι, με κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι το προηγούμενο ντου το οποίο είχε γίνει και στο οποίο πάλι έτσι μπήκα.
Προσέξτε, δεν χτύπησα κανένα, δεν έσπρωξα κανέναν. Ναι. Απλώς άνοιξαν οι πόρτες και μπήκα. Αυτό. Ναι. Και χθες κάτι τέτοιο έγινε δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Αν έσπασε πόρτα ή αν επίτηδες κάποιοι από την ασφάλεια, γιατί κοιτάξτε, για μία ώρα περίπου είχαν κλείσει αρκετές πόρτες. Στην 4. Οι πόρτες γιατί ήταν κλειστές, για να μην μπαίνουν αυτοί οι τζαμπατζίδες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτοί ναι, που είχαν εισιτήριο πώς τα μπαίνανε. Ναι, αυτοί με το εισιτήριο σηκώναν τα εισιτήρια ψηλά για να τα δουν, αλλά φανταστείτε σε, μια, σε ένα αριθμό 600-700 ατόμων να σηκώνονται 100 εισιτήρια. Οπότε υπεύθυνοι, να σηκώνονται ψηλά 100 εισιτήρια, οπότε υπεύθυνοι, αναγκαστικά σου έλεγαν αυτοί οι περισσότεροι από τους μισθούς είναι τζαμπατζίδες. Άρα πού πάμε, τι πάμε, ποιος πάμε να βάλουμε μέσα. Mm. Και πιστεύω ότι σίγουρα υπήρξε εντολή από τον Σαββίδη μετά από αυτά που έγιναν με, το, με την Dortmund για πιο αυστηρά... Δεν είχε αποτέλεσμα, όμως χειρότερα έγιναν χθες τότε. Δημήτρη... Και πριν και μετά πρόβλημα υπήρχε. Ναι. Και πριν κλείσουν οι πόρτες. Μα και αυτό που λέει τώρα που μας αναφέρει ο φίλος, τι χειρότερο είναι αυτό που έγινε. Αλλά να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν είχαμε κανένα σοβαρό τραυματισμό ή τίποτα χειρότερο, ε. Κοιτάξτε, δεν θέλει και πολλοί να στραβοπατήσουν 2-3 ας πούμε και να τους πατήσουν οι επόμενοι από πίσω. Τώρα αυτό βέβαια που λέμε, επειδή σας ακούω και πολλά χρόνια, αυτό που λέμε και γενικά όλα τα ραδιόφωνα, επειδή δεν υπήρξε θύμα. Σε δύο μέρες το πολύ θα το έχουμε ξεχάσει. Αυτό. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο. Δεν είναι τόσο έτσι. Δεν είναι τόσο να το περνάμε. Γιατί το παρατρίχα είναι το κατά λάθος αυτό που λέμε. Και ότι κάποιοι, δεν είχαμε. Ναι. Και κάποιοι που τραυματούσαν, ας πούμε, και φεύγανε προς τα κάτω, τους σηκώναν οι άλλοι από την μπλούζα. Τους παίρνανε από τις μπλούζες και τους περάσαν. Σαν ποτάμι δηλαδή ήταν η ροή. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη εφαρμοζόταν εκεί ακριβώς στην πόρτα. Και το χειρότερο ήταν ότι αυτοί που ήταν. Δηλαδή, κάνουμε το ντου, εντάξει. Για διαφόρους λόγους το κάνουμε το ντου. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στέκονταν εκεί πέρα γιατί περίμεναν τους φίλους τους. Στέκονταν μπροστά στην πόρτα, περίμεναν τους φίλους τους και γινόταν ακόμα πιο μικρή και πιο δύσκολη η πρόσβαση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Μπράβο. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.